Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ήδη δημοπρατηθεί η μελέτη για να γίνει η ανάπλαση όλης της πλατείας. Όπως είχε γίνει γνωστό, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Καβάλας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας Καβάλας, κύριο Γιάννη Ακοβίδη, τις επόμενες ημέρες η Τεχνική Υπηρεσία θα δεχτεί τις προτάσεις από τους αρχιτέκτονες αλλά και από τις ομάδες τους και μετά την απόφαση θα ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας. Προκηρύξει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση της πλατείας της κεντρικής της πόλης μας και έχουμε την χαρά να μέσα στις επόμενες 120 ημέρες να έχουμε προτάσεις από ειδικούς αρχιτέκτονες και όλη την ομάδα που συνήθως συνοδεύει τέτοια έργα και να έχουμε προτάσεις ενδιαφέρουσες τις οποίες και θα κουβεντιάσουμε και θα κρίνουμε εν πάση περιπτώσει στο βαθμό που το προβλέπει και η νομοθεσία για να βρούμε το καλύτερο και στοχευμένο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε με αυτή τη διαδικασία. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι η διαδικασία που δίνει την ευκαιρία σε όλα τα γραφεία, αρχιτέκτονες είτε μόνοι είτε σε ομάδες να κάνουν τις προτάσεις τους και να διαλέξουμε την καλύτερη δυνατή μέσα από μία επιτροπή η οποία ορίζεται κυρίως από φορείς της κεντρικής διοίκησης και φυσικά έχουμε και εμείς ένα μέρος της επιτροπής μέλος που θα συμμετάσχει στην επιτροπή επιλογής της καλύτερης δυνατής πρότασης. Αυτό. Θα δοθούν βραβεία, τρία, ναι. Θα δοθούν και κάποιοι έπαινοι. Από όλα αυτά θα μπούμε στην πορεία σε μια κουβέντα ευρύτερη, σε μια διαβούλευση αν θέλετε, να ακουστούν πάνω στις προτινόμενες λύσεις ενδιαφέρουσες συνδυαστικές ή προτάσεις βελτίωσης ή επισήμανσης κάποιων κέραιων σημείων για να καταλήξουμε οριστικά πια στην επιλογή και τον δρόμο που θα ανοίξει προς την κατεύθυνση της οριστικής μελέτης, διότι αυτό θα είναι προμελέτη που θα υποβληθεί. Όλες θα είναι προμελέτες κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Να πάμε στην οριστική μελέτη και να προχωρήσουμε και στην κατασκευή του στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα ωστόσο με τον κύριο Ιακωβίδη, το κέντρο της πόλης θα αλλάξει τελείως όψη, καθώς η ανάπλαση της πλατείας, σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα σχέδια, θα ξεκινήσει από την πλατεία Καπνεργάτη και θα καταλήγει στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα συμπληρώνει και τα σχέδια του Open Mall που θα δημιουργηθεί στο σημείο. Ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Καβάλας, κύριο Θεόδωρο Μουριάδη, στα σχέδια της κεντρικής πλατείας συμπεριλαμβάνεται και η οικολογία με την τοποθέτηση αρκετών φυτών. Με ένα πρόγραμμα που ήδη τρέχει, θα διαμορφώσουμε την αγορά του Αγίου Νικολάου σε κατεύθυνση open mall. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Δηλαδή μια ανοιχτή αγορά η οποία θα μπορεί να προσφέρει σε καλύτερο επίπεδο τις υπηρεσίες της στους συνδημότες μας. Ακολουθεί δεξιά η Κουντουριώτου που είναι ένας δρόμος σημαντικός που πρέπει να συνοδέψει αυτή τη μελέτη του Αγίου Νικολάου. Και από αριστερά έχουμε την πλατεία, την κεντρική πλατεία της πόλης. Ναι. Αυτή πρέπει να συνδυαστεί και να συνεργαστεί λειτουργικά με την αγορά του Αγίου Νικολάου, από τη μια, και από την άλλη με το δίκτυο των πεζοδρόμων που ήδη λειτουργούν ως πεζόδρομοι, να οριοθετηθεί ο πυρήνας του σύγχρονου κέντρου της πόλης με την πλατεία του Καπνεργάτη. Οπότε δηλαδή θα είναι σαν μια ενιαία πλατεία. Ο στόχος είναι αυτός και η διακήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δίνει βάρος στο να εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο σύνολο ανάμεσα στην οδό Κουντουριώτου μέχρι την οδό Κύπρου που τελειώνει η πλατεία Καπνεργάτη. Όλο αυτό το σύνολο θέλουμε να έχει μια ενιαία έκφραση κατά το δυνατόν και είναι ένα από τα ζητούμενα στην αρχιτεκτονική μελέτη που
ελπίζουμε να παραλάβουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και προδιαγραφές. Πότε. Παρά... Η σημερινή παρέμβαση, η παρέμβαση αυτή που έγινε με το Κοσμόπολης, μας δίνει μια κατεύθυνση ότι η πλατεία χρειάζεται περισσότερο πράσινο. Χρειάζεται τέτοια διαμόρφωση που να είναι φιλική στους πολίτες. Λοιπόν, και σε αυτό θα ακολουθηθεί. Βλέπετε ότι είμαστε σε εποχές που το πράσινο μας λείπει πλέον. Τόσο μπορεί οι πυρκαγιές να μην γίνανε σε εμάς, αλλά δεν έχει σημασία, αφορά όλη την Ελλάδα. Η μείωση του πρασίνου κρύβει πάρα πολλά, κρύβει κλιματική αλλαγή από πίσω, η οποία θα είναι ήδη κάποια πράγματα τα ζούμε από τώρα, όπως ήταν οι έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι που έπεσε τις προηγούμενες μέρες κτλ. Άρα λοιπόν η κατεύθυνσή μας είναι περισσότερο πράσινο και περισσότερο φιλικό στους πολίτες. Και μάλιστα αυτό μας το έδειξε και το τελευταίο 1,5 χρόνο, ας πούμε έτσι, ο κορονοϊός. Μας το έδειξε ότι ο πολίτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τους κοινόχρηστους χώρους, διότι βλέπουμε πολύ κόσμο πλέον και παιδάκια τα οποία μαζεύονται στην πλατεία. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μια καλύτερη πλατεία, μια ομορφότερη πόλη και να δώσουμε βαρύτητα στους κοινόχρηστους χώρους που υπάρχουν.